Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ευρισκόμενοι στο 18ο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο. Ήδη θα ενθυμίστε από την περασμένη φορά πόσο πλούσιος ήταν ο πρώτος στίχος που λέγει «Ο ζών εις τον αιώνα έκτισε τα πάντα κοινή». Ο Θεός που ζει αιωνίως, αηδίως ακριβέστερα, έκτισε τα πάντα ανεξαιρέτως. Και είπαμε αρκετά πράγματα, όμως έμεινε κάτι ακροτελεύτιον για να πούμε, το οποίο θα αναφέρομαι σήμερα. Υπενθυμίζονται ότι παρότι είναι πρακτικό βιβλίο, το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ πάρα πολύ συχνά επανέρχεται σε θέματα της θεότητος. Και τούτο διότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ζήσουμε μία πνευματική ζωή, ούτε να καταλάβουμε γιατί δεν πρέπει να κάνουμε αυτό ή πρέπει να κάνουμε εκείνο, εάν δεν γνωρίσουμε τον Κύριόν μας, τον Θεόν μας. Πρέπει να αποκτήσουμε θεογνωσία. Γι' αυτό, αναφερόμενος στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή στους Κορινθίους τους γράφει: «Αγνωσίαν Θεού την έχουσιν». Έχουν μερικοί από εσάς αγνωσίαν Θεού, δεν γνωρίζουν το Θεό, δεν γνωρίζουν τις ιδιότητές του, γιατί αναφέρεται, σας είπα, την Ανάσταση των νεκρών, και συνεπώς η αγνωσία αναφέρεται στην παντοδυναμία του Θεού. Και ξέρετε τι προσθέτει ο Απόστολος Παύλος? Προς εντροπήν ημίν λέγω. Το λέγω για ντροπή σας. Βλέπετε λοιπόν ότι η γνώση του Θεού είναι απαραίτητη. Είναι η πηγή, είναι το κεφαλάρι από εκεί που θα αντλήσουμε ό,τι θα αντλήσουμε για να ζήσουμε. Γι' αυτό μη καμιά φορά δυσανασχετήσετε ότι μας λέτε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, ο Θεός είναι παντοκράτος. Ναι, ναι, ναι. Διότι πώς θα πεις ότι θα βοηθηθώ στη ζωή μου εάν δεν πιστεύεις, δεν γνωρίζεις πρώτα, και μετά να πιστέψεις ότι ο Θεός είναι όντως παντοδύναμος και όντως παντοκράτορ και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν έβγαλε πολύ υλικό, πολύ ψωμί, όπως συνηθίζω να λέγω, το χωρίον το πρώτο του 18ου κεφαλαίου, που λέγει ότι ο Θεός που ζει αηδίως έκτισε τα πάντα ανεξαιρέτως. Αλλά έμεινε, όπως σας εξήγησα, ένα μικρό σχόλιο. Αυτό που λέγει ο ζών εις τον αιώνα, εννοείται ότι ο Θεός ζει έξω από το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι κτιστός. Μην νομίζετε πως ο χρόνος είναι κάτι το «α», προσέξτε με, κάτι το «α». Είναι μία οντότης ο χρόνος, οντότης, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, οντότης. Είναι το άλλο σκέλος της δημιουργίας. Εάν έχουμε το πρώτο σκέλος των χώρων, το σύμπαν, ο χώρος. Το άλλο σκέλος είναι ο χρόνος. Και έτσι, επειδή αυτά δεν χωρίζουν, δεν είναι δυνατόν, δεν νοείται το ένα χωρίς το άλλο, λέμε και μιλάμε για έναν χώρο χρόνο. Είναι λοιπόν, ο χώρος είναι κτίσμα του Θεού, ο Θεός τα πάντα έκτισε, έτσι λοιπόν κτίσμα είναι και ο χρόνος. Δεν λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος «δια των ιών», «διού», «δια του οποίου ιού», ποιος, ο πατήρ, «και τους αιώνας επίησεν». Προσέξτε το ρήμα «επίησεν». Το ρήμα «ποιο» σημαίνει «κατασκευάζω», σημαίνει κάτι το κτιστόν. Έτσι λοιπόν, ο Θεός που ζει εις τον αιώνα, αν μπορούμε τώρα να το καταλάβουμε αυτό, που ζει στον αιώνα, εννοείται ότι ζει έξω από τον αιώνα. Όταν λέμε στον αιώνα,
μη νομιστεί ότι ο Θεός είναι μέσα στον χρόνο κατά έναν τρόπο που εξαρτάται από τον χρόνο. Ο Θεός, όχι. Ο χώρος, ο χρόνος είναι κτιστός. Ο Θεός λοιπόν είναι έξω από την κτίση ως άκτιστος ουσία. Όταν λέμε όμως έξω από την κτίση, σημαίνει η ουσία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με την ουσία των κτιστών πραγμάτων. Αντιθέτως, ο Θεός είναι πανταχό παρόν. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο της δημιουργίας και έξω από τη δημιουργία που δεν μπορούμε να φανταστούμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτά τα πράγματα που να απουσιάζει ο Θεός. Ο Θεός είναι κατά κυριολεξία πανταχού παρόν. Όταν λέμε πανταχού παρόν, προσέξτε, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι παρόν μέσα σε αυτήν την αίθουσα, σε αυτόν τον ναό. Προσέξτε, είμαι επάνω σε αυτό το βήμα που κάθομαι. Βέβαια με βλέπετε και στα τελευταία καθίσματα, αλλά δεν είμαι στα τελευταία καθίσματα, είμαι μόνον εδώ που βρίσκομαι. Έτσι και ο Θεός όχι απλώς βλέπει ότι υπάρχει, όχι, είναι όντως πανταχού παρόν. Είναι πολύτιμο αυτό που σας λέω. Όντως πανταχού παρόν και όχι απλώς ότι βλέπει. Αλλά εάν βλέπω εγώ εσάς, δεν είμαι πανταχού παρόν, δεν είμαι κοντά στον καθένα, δίπλα σας, είμαι έξω από σας. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ο Θεός όταν λέμε είναι πανταχού παρόν, είναι πραγματικά πανταχού παρόν, δεν είναι κάτι φιλολογικό. Αλλά ακόμα θα υπογραμμίσω, ήδη το είπα, ότι ο Θεός, η ουσία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με την ουσία των κτιστών πραγμάτων. Έτσι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, είναι μέσα σε όλα και ταυτόχρονα είναι έξω από όλα. Δεν συνδέεται με τίποτε, δεν εξαρτάται από τίποτε ο Θεός. Εμείς είμαστε βυθισμένοι. Το ρήμα βυθίζω είναι κατάλληλο να το πω, όπως τα ψάρια ζουν βυθισμένα μέσα στο νερό. Και ό,τι είναι έξω από το νερό είναι κάθε τύπο να πνέει. Είναι βυθισμένο μέσα στην ατμόσφαιρα. Αυτό που λέμε βυθισμένο, ό,τι λέει η λέξη. Δεν μπορεί να ζήσουμε χωρίς να είμαστε βυθισμένοι. Εμείς λοιπόν είμαστε βυθισμένοι μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Ο Θεός είναι απ' έξω. Δεν είναι βυθισμένος. Οι κτίσεις είναι, και γι' αυτό λέμε αυτά που λέμε, είναι εξωτερική προβολή του Θεού. Έτσι λέγει η δογματική. Δηλαδή κάτι που είναι έξω από τον Θεό. Αντιθέτως, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον λέγονται ότι είναι εσωτερική προβολή του Θεού. Γι' αυτό ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι από την ουσία του Πατρός. Συνεπώς τα τρία πρόσωπα είναι ομοούσια και λέγεται εσωτερική προβολή. Εδώ τώρα να δούμε κάτι. Αν ο άνθρωπος μείνει στην κτίση, και χάσει το Θεό, τον εχάσει από το οπτικό του ορίζοντα, τον οπτικό ορίζοντα εννοούμε όχι να βλέπει με τα εξωτερικά μάτια αλλά με τα εσωτερικά, αν θέλετε και με τα εξωτερικά μάτια, διότι οι κτίσεις δεν είναι τίποτε άλλο μέσα στη σοφία της, την καταπληκτική δομή της, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη παντοδυναμία της, γιατί είναι παντοδύναμος εκείνος που την έκανε. Δεν είναι παρά μία αναγωγική, ένα αναγωγικό πράγμα που αναφέρει στο Θεό. Αν λοιπόν μου δώσει ο Θεός τα μάτια, είναι για να βλέπω την κτίση και να προσπαθώ να κάνω αυτήν την αναγωγή, αυτό το ανέβασμα. Εάν ο κεραυνός τόση δύναμη, εάν η ύλη τόση δύναμη κρύπτει, εάν τόσο το σύμπαν το απέραντο, το ατέρμον σύμπαν, τότε ποιος είναι ο Θεός?
Βλέπετε λοιπόν ότι και με τα εξωτερικά και με τα εσωτερικά μάτια πρέπει να βλέπω. Θα έλεγα ακριβέστερα, όταν λέμε ότι αν ο άνθρωπος μείνει στην κτήση, εννοούμε να χάσει τα εσωτερικά του μάτια, να χάσει αυτήν την αναγωγή που έχει προς το Θεό, τότε πέφτει στην ειδωλολατρία. Δεν υπάρχει άλλη λύση, προσέξτε το, υπογραμμίζω, πίπτει στην ειδωλολατρία. Και η ειδωλολατρία είναι το βαρύτερο αμάρτημα που θα μπορούσε να συμβεί στον άνθρωπο έναντι του Θεού. Όλα είναι βαριά αμαρτήματα. Και η μοιχεία και η πορνεία και ο φόνος και όλα είναι αμαρτία. Ο δεκάλογος, πάρετε το δεκάλογο, σε μια πλατιά του ανάλυση όπως γίνεται από την Καινή Διαθήκη. Ξέρετε ότι η Καινή Διαθήκη δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μια πλατιά ανάλυση του δεκαλόγου. Ο Θεός δεν κατήργησε, ο Χριστός δεν κατήργησε τον δεκάλογον. Είπε σαφώς, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμον, αλλά να τον συμπληρώσω. Οικούσατε ότι αιρέσεις αρχαίοι στο και το, τον παλιό καιρό. Εγώ δεν λέγω ημίν, τι, συμπλήρωμα. Έτσι η Καινή Διαθήκη από πλευράς πνευματικότητας δεν είναι παρά η Καινή η Παλαιά συμπληρωμένη. Έτσι, σε όλο τον χώρο, σε όλη την δίκουσα γραμμή Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, η ειδωλολατρία είναι το βαρύτερο αμάρτημα. Οι παραβάσεις, εκτός βέβαια των τεσσάρων πρώτων εντολών, των έξι εντολών που αναφέρονται στις σχέσεις με τους όλους ανθρώπους, είναι ελαφρύτερες έναντι των παραβάσεων των πρώτων εντολών. Γιατί η πρώτη δευτέρα εντολή ομιλούν περί ειδωλολατρίας. Μόνο Κύριο των Θεών σου θα λατρεύσεις, θα αγαπήσεις, και όχι ό,τι υπάρχει πάνω στον ουρανό, και εννοεί τα αστέρια, τον ήλιο, τη σελήνη, τον ένα στον ουρανό. Ό,τι είναι στον αέρα, όπως είναι τα πουλιά, τα σύννεφα. Ό,τι είναι στη γη και ό,τι είναι κάτω από τη γη, μέταλλα και τα λοιπά. Τίποτα από αυτά δεν θα λατρέψεις. Μόνο Κύριο τον Θεόν σου θα λατρέψεις. Αυτόν μόνον θα αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και λοιπά. Ώστε βλέπετε ότι η ειδωλολατρία είναι πάρα πολύ βαρύ αμάρτημα. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, εάν δεν έχουμε την αποκάλυψη του Θεού να μας συμπληρώσει την φυσική αποκάλυψη που έχουμε με τα μάτια μας, τότε κινδυνεύουμε να γίνουμε ειδωλολάτρες. Αν μου πείτε, τόσοι και τόσοι σοφοί και σπουδαίοι άνθρωποι, επιστήμονες που ερεύνησαν το σύμπαν, την φύση, τόσα και τόσα, γιατί πολλές φορές είναι ειδωλολάτρες? Γιατί δεν πήραν πλάι στην φυσική, δεν έβαλαν πλάι στην φυσική αποκάλυψη, δεν έβαλαν την άλλη αποκάλυψη, εκείνη που μας έφερε ο Ιησούς Χριστός. Διότι πράγματι η δημιουργία είναι μία αποκάλυψη, αλλά δεν είναι επαρκής, θα ήταν επαρκής εάν ο άνθρωπος δεν έπεφτε. Δεν είναι επαρκής, γιατί ο άνθρωπος βλέπει, σας το έχω πολλά και πει, επανέρχομαι, μην πείτε μας τα πει. Ναι, είναι μαθήματα αυτά, εδώ δεν είναι διάλεξη, είναι μαθήματα. Αλλιώτικο ο άνθρωπος βλέπει διπλά το σύμπαν. Ο ένας το βλέπει έτσι και ο άλλος το βλέπει έτσι. Τι είναι εκείνο που κάνει τον ένα να βλέπει έτσι, ενώ είναι εξαντικειμένο? Δεν είναι ακριβώς εξαντικειμένο, είναι και εξυποκειμένο, και τον άλλο να βλέπει αλλιώτικα. Συνεπώς, σε αυτή την αποκάλυψη θα έρθει να διορθώσει πολλά η άλλη αποκάλυψη, η υπερφυσική, όχι η φυσική, η υπερφυσική αποκάλυψη που έγινε από τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το λόγο η εποχή μας, πρέπει να πούμε, επειδή παραμέρισε το Ευαγγέλιο, βλέπει την φύση, την κτήση, αλλά στάθηκε σε αυτήν, γι' αυτό έχουμε
πολλούς ειδωλολάτρες από χριστιανούς, παρακαλώ. Ναι, ευνοεί δηλαδή η εποχή μας την ειδωλολατρία, και το βλέπουμε και προχωρεί συνεχώς, και κάποιο μέρος θα τρίβουμε τα μάτια μας για την έκταση της ειδωλολατρίας. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού λέγει, είναι τελευταίο χωρίο της πρώτης επιστολής του Ευαγγελιστού Ιωάννου, τεκμία φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων. Παιδάκια, λέει, παιδάκια, τεκμία, παιδάκια, χαριτωμένη φράση, να φυλάξετε τους εαυτούς σας από τα είδωλα. Και όπως βλέπετε, δεν είναι καθόλου καθόλου δύσκολο κανείς να γίνει ειδωλολάτρης, όσο κι αν για μια στιγμή το μυαλό μας δεν το χωράει. Και ερχόμεθα, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, στον επόμενο στίχο, τον δεύτερο στίχο. Λέει, Κύριος μόνος δικαιωθήσετε και ούτε στην άλλος πλην αυτού. Δηλαδή, ο Κύριος είναι ο μόνος δίκαιος. Δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν. Δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν, όχι ως προς το θέμα της δικαιοσύνης, αλλά ως προς το θέμα της υπάρξεως. Και ούτε στην άλλος πλην αυτού. Δηλαδή, έχουμε εδώ, ο Ιερός Συγγραφεύς θέλει να τονίσει δύο έννοιες. Η μια, ότι ο Θεός είναι ο μόνος απολύτως δίκαιος, και η άλλη, η δευτέρα θέση, ότι ένας μόνος υπάρχει Θεός, και συνεπώς εδώ έχουμε μία απόλυτη καθαρή μονοθεία. Ας δούμε το πρώτο ημιστοίχιο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, τόσο σπουδαίο όσο και το πρώτο που είπαμε. Τι λέγει? Κύριος μόνος δικαιωθήσετε. Μόνος ο Κύριος, λέγει, θα δικαιωθεί. Δηλαδή ο μόνος δίκαιος, ο απόλυτα δίκαιος. Ας έρθουμε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εμένα από πολλά πίσω χρόνια με απασχόλησε. Θα έλεγα από τα αφηβικά μου χρόνια, κάπου εκεί νεανικά, τι είναι δίκαιο. Τι είναι δίκαιο. Εάν έχουμε βέβαια εδώ νομικούς, θα μας αραδιάσουν ή έναν ή περισσότερους ορισμούς περί της εννοίας του δικαίου. Αν θα έπρεπε όμως και εμείς να απαντήσουμε φιλοσοφικά, δίκαιον είναι η έννοια μιας καθολικής ανθρωπίνης εμπειρίας. Θα το επαναλάβω. Είναι η έννοια μιας καθολικής ανθρωπίνης εμπειρίας. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι έχουμε την έννοια του δικαίου. Όλοι οι άνθρωποι. Σε οποιαδήποτε εποχή, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό μήκος και πλάθος της γης, έζησαν, ζουν ή θα ζήσουν οι άνθρωποι. Όλοι έχουμε την έννοια του δικαίου. Φυσικά. Η έννοια του δικαίου, από λαό σε λαό και από εποχή σε εποχή, βέβαια, ποικίλει. Αλλά ποτέ δεν μπορεί να αποκλίνει σε μεγάλες αποκλίσεις. Μπορεί θερυπήν ανθρωποφάγοι λαοί δίκαιων να θεωρούν ότι τους εχμαλώτους τον πρέπει να τους φάνε. Και έχουμε τους ανθρωποφάγους. Αλλά η έννοια της δικαιοσύνης υπάρχει. Ξαναλέγω, έχουμε αποκλίσεις, αλλά χοντρικά είναι κοινή, θα λέγαμε, η έννοια της δικαιοσύνης σε όλους τους ανθρώπους. Τον αφισβήτη. Ποιος θερυπή λαός θα μπορούσε να πει δεν είναι δίκαιο να σέβεσαι τους γονείς σου, και όταν μεγαλώσεις να φροντίσεις να τους σφάξεις, να τους μαγειρέψεις, να τους φάξεις, αν είσαι ανθρωποφάγος. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, βλέπει κανένα ότι η έννοια του δικαίου είναι έμφυτος. Πού, πώς είναι έμφυτος? Δυνάμει του κατοικώνα που είναι ο κάθε άνθρωπος.
Από εκεί απορρέει η έννοια του δικαίου. Αν θέλετε, όπως η λογική έχει μια καθολικότητα, όλοι οι άνθρωποι που διαθέτουν μια λογική θα δείτε ότι στα έργα τους, στα πάντα, στη συμπεριφορά τους, στην κοινωνική τους δομή, παντού θα κινούνται με μια λογικότητα. Αυτή η λογικότητα είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους. Αυτή από πού απορρέει? Από το κατοικώντα. Όπως ακόμη και η έννοια της ηθικής που είπαμε και η έννοια του, η έννοια της ομορφιάς, του κάλους. Μπορεί να έχουμε, ξαναλέγω, παρεκκλήσεις, αλλά όμως η έννοια του κάλους, η έννοια της τέχνης είναι καθολικό φαινόμενο. Αυτά είναι καθολικά φαινόμενα. Έτσι και η έννοια του δικαίου είναι καθολικό φαινόμενο. Θα ξαναπώ, απορρέει από το κατοικώνα που έχει ο άνθρωπος και που αποτελεί την αληθινή του πρίκα. Πρίκα από το Θεό, το κατοικώνα. Βέβαια, όταν λέμε κατοικώνα, πρέπει να πούμε κάτι εδώ. Ότι εάν απορρέει από το κατοικώνα, το κατοικώνα είναι εικόνα ενός αρχετύπου, ενός πρωτοτύπου. Ποιο είναι αυτό το αρχέτυπο? Κατοικώνα Θεού επίησε, λέγει ο Θεός των άνθρωπων. Άρα το αρχέτυπο είναι ο Θεός. Συνεπώς, ποια είναι η πηγή του δικαίου? Η πηγή του δικαίου είναι ο Θεός. Ασάλευτος πηγή, απόλυτος πηγή. Έτσι, ενώ μπορεί να έχει κάποιες αποκλίσεις η έννοια αυτή στον άνθρωπο, σας είπα και σε μια κοινωνία ακόμη, ανάλογα με την αγωγή του καθενός και τα λοιπά, και έχουμε κάποιες αποκλίσεις. Θα σου πει άλλος, και το θεωρείς αυτό κακό? Το θεωρείς αδικία? Το θεωρείς αμαρτία? Έχουμε τις αποκλίσεις. Ο Θεός όμως είναι η πηγή, η απόλυτος του δικαίου. Αλλά αν ρωτήσετε τι ακριβώς είναι δίκαιο, θα σας απαντούσε: παν ό,τι πράττει και θέλει ο Θεός. Αυτό είναι, παν ό,τι πράττει και θέλει ο Θεός. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι δίκαιο. Όσο κάποτε κάποια στιγμή για την λογική μας μπορεί αυτό να είναι παράλογο και συνεπώς άδικο ακόμη παραπέρα. Ο Θεός λοιπόν είναι η πηγή του δικαίου. Οι πτώσεις όμως της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο δημιούργησε σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα πανανθρώπινα που είπα προηγουμένως, η έννοια του, της τέχνης, η έννοια κτλ., έναν αρκετόν υποκειμενισμό. Έτσι, ο ένας βλέπει έτσι, ο άλλος βλέπει κάπως διαφορετικά. Έτσι η αίσθηση του κάθε ανθρώπου μεταβάλλεται από εποχή σε εποχή, από περιβάλλον σε περιβάλλον. Έτσι το απόλυτο δίκαιο, όπως είπα ήδη, το απόλυτο κάλος, ό,τι υπάρχει στην απόλυτη μορφή του, υπάρχει μόνο στο Θεό, όπως σας είπα, κατά τρόπον αμετάβλητον, επειδή ο Θεός είναι το αρχέτυπο. Γι' αυτό μας χρειάζεται ο Θεός, όπως χρειάζεται, να πούμε ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι έχουμε το λεγόμενο γαλλικό μέτρων μήκους. Έχουμε βέβαια και άλλες μονάδες, λέγαμε μετρήσεως, βάρους και τα λοιπά. Έχουμε το γραμμάριο και λοιπά. Λοιπόν, το λεγόμενο γαλλικό μέτρο που υποδιαιρείται σε 100 κομματάκια μικρά, αυτό που λέμε σαντιμέτρ ή πόντι, και αυτό κάθε πόντος πάλι σε 10 κομματάκια, και έχουμε τα χιλιοστά του μέτρου. Αν πάρετε ένα μέτρο μεταλλικών, το καλοκαίρι θα είναι λίγο πιο μεγάλο και το χειμώνα θα είναι λίγο πιο μικρό, γιατί μεταβάλλεται
συστελόμενο το μέταλλον, το σίδιο σας το πούμε, μεταβάλλεται, διότι συστέλλεται το χειμώνα και διαστέλλεται το καλοκαίρι. Πώς λοιπόν θα έχουμε ένα μέτρο σταθερών πρότυπων? Το μάθαμε όλοι στο σχολείο μας και νομίζω και στο δημοτικό σχολείο πρέπει να το έχουμε μάθει. Τι είναι? Υπάρχει ένα γραφείο μέτρων και σταθμών στο Παρίσι και εκεί σε ειδικό χώρο υπάρχει το μέτρο, είναι μία ράβδος με τελική, κάτω από ορισμένη θερμοκρασία. Νομίζω 4 βαθμοί άνω του μηδενός, αν δεν με πατάει μνήμη. Έτσι μπορεί κάποιος να πάρει από εκεί πρωτοτύπος, το μήκος, για να κάνει ό,τι θα κάνει. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε αν έλειπε το πρωτότυπο μέτρων και ο καθένας έπαιρνε από τον πλαϊνό του, που θα φτάνουμε? Α, θα πω κάτι άλλο, θα μου σαν παράδειγμα. Εσείς οι κυρίες ξεσηκώνετε από κεντήματα, και μία από την άλλη, μία από την άλλη, μία από την άλλη. Στο τέλος, ύστερα από 50-100 αντιγραφές, ξέρετε τι βγαίνει στα αυτά τα σχέδια, τα οποία βέβαια χωρίς τον πολύ αντιλαμβάνεστε, τα κεντάτε και εμείς τα βλέπουμε και λέμε τι έκτρωμα είναι αυτό, πως προέκυψε. Η μία αντιγράφει από την άλλη, δηλαδή η τρίτη από τη δεύτερη, η τετάρτη από την τρίτη και το καθεξής, και βγαίνει τι? Βγαίνει πολλές φορές ένα τερατώδες πράγμα. Γιατί? Φύγαμε από το πρωτότυπο. Εδώ μας χρειάζεται ο Θεός ως πρωτότυπο, ως αρχέτυπο σε όλες μας τις ενέργειες. Πιστεύω να μπόρεσα με αυτά τα απλά παραδείγματα να σας βοηθήσω να γίνει καταληπτόν. Έτσι, με βάση την ανθρωπίνη λογική ή την ανθρωπίνη αίσθηση του δικαίου, ο άνθρωπος τώρα τι κάνει όταν δεν έχει το πρότυπο? Κάτι φοβερό. Κρίνει το Θεό, λέει. Εκείνη η πάρα πολύ συνηθισμένη φράση που την ακούμε καθημερινά από τους ανθρώπους: ο Θεός είναι άδικος, ο Θεός κινείται παράλογα. Γιατί φτάσαμε στο σημείο αυτό? Χάσαμε το κριτήριο. Και ακόμη δείχνει ότι έχουμε πάρα πολύ υποκειμενισμό στον εαυτό μας για να κρίνουμε. Και αυτή την εσφαλμένη αντίληψη έρχεται τώρα να την αποκαλύψει ο Θεός στον άνθρωπο, να του πει δεν μπορείς να κρίνεις με βάση το υποκείμενό σου, δεν μπορείς αυτό να το κάνεις, αλλά επειδή εγώ είμαι ο απόλυτα δίκαιος, εμένα θα πάρεις πρότυπο και θα κρίνεις. Και όχι με το φτωχό λογικό σου και με τη φτωχή ιδέα περί δικαίου να βγάλεις τα συμπεράσματα ότι ο Θεός είναι παράλογος ή ο Θεός είναι άδικος. Ξέρετε, σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, ότι υπάρχει η βλασφημία έργο και η βλασφημία λόγο. Δοτικές αυτά. Τι σημαίνει έργο? Τι σημαίνει λόγο? Η πορνεία είναι βλασφημία έργο, γιατί προσβάλλω τον ναό του Θεού με μία πράξη. Όταν λέω ο Θεός είναι άδικος, είναι βλασφημία λόγο. Γιατί? Γιατί μειώνω το Θεό. Βλάς φήμη, βλάπτω τη φήμη του Θεού. Και δεν είναι, παρακαλώ, πολλές φορές λέμε βλασφημάς τα θεία, και εννοούμε αυτές τις τρέχουσες βλασφημίες που λένε οι άνθρωποι στην αγορά. Στην αγορά ή καημένη η αγορά τη σηκώνει και τη τραβάει, σαν πως οι παραπέρα στα γραφεία δεν βλασφημούν, και μάλιστα και πως και τι είναι αξιοκατάκριτη πραγματικά. Αλλά τέλος πάντων, βλασφημία είναι, αγαπητοί μου, το να μειώσεις την φήμη του Θεού. Αλλά γιατί φτάνει ο άνθρωπος να λέγει, βλασφήμος φυσικά, ότι ο Θεός είναι άδικος και τα λοιπά? Για τον εξής λόγο: διότι οι ιστορικές συγκυρίες είναι τόσες πολλές, είναι τόσο περίπλοκες, που εκεί ο άνθρωπος χάνει
την έννοια της απολύτου δικαιοσύνης του Θεού. Όπως ακριβώς σε ένα θέατρο σκιών βλέπουμε μόνο ότι προβάλλεται πάνω στο πανί, πίσω δεν βλέπουμε θρυπή τον καραγκιόζο παίκτη και όλα τα άλλα τα σύνεργά του που έχει από πίσω από το πανί. Έτσι είναι και οι ιστορικές συγκυρίες. Είναι τόσο πολύπλοκες. Πώς σκέφτηκε αυτός, πώς ενήργησε ο άλλος, τι έγινε εκεί, έπιασε βροχή, έγινε σεισμός. Είναι τόσο μπερδεμένα αυτά που τελικά δεν μπορούμε να βρούμε πού υπάρχει το δίκαιο. Γιατί δεν είμαστε παντογνώστες. Έτσι χάνουμε την έννοια του δικαίου και λέμε αυτό το φτωχό και βλάσφημο συμπέρασμα ότι ο Θεός είναι άδικος. Όταν όμως θα κατασυγάσει η ιστορία, πιστεύω το ξέρετε αυτό και πιστεύω το πιστεύετε, ότι η ιστορία δεν θα είναι πάντα γεγονότα, γιατί αυτό θα πει η ιστορία, κάποτε θα κατασυγάσει, δεν θα υπάρχει, θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Τότε μέσα στην Βασιλεία του Θεού οι δίκαιοι, μόνον οι δίκαιοι, θα βλέπουν σαν σε, πώς να το πω, δεν μπορώ να το φανταστούμε εύκολα, αλλά θα το πούμε με μια εικόνα του παρόντος, σαν μια κινηματογραφική ταινία, όλες τις ιστορικές συγκυρίες, πώς έγινε αυτό, πώς έγινε εκείνο. Και στο τέλος θα λέμε οι δίκαιοι στη Βασιλεία του Θεού, δίκαιος ο Θεός, δίκαιος ο Θεός. Τότε θα αποκαλυφθούν, παρακαλώ, αυτές οι συγκυρίες για να δοξάζεται ο Θεός. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ένα μικρό δείγμα αυτών των συγκυριών των ιστορικών είναι αυτό που συναντάμε στον 50ο ψαλμό. Ακούστε το χωρίο. Λέει ο Δαβίδ, γιατί όταν αμάρτησε ο Δαβίδ, ποιος τον είδε? Ποιος τον είδε? Κανένας. Ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού του, ήταν καλοκαίρι, είχε ζεσταθεί, είδε στο χαμηλότερο σπίτι απέναντι από το παλάτι κάποια γυναίκα, εκεί αυτή έφερε το λουτρό της, μπήκε σε πειρασμό, ήβρισα δε η γυναίκα του Ουρίου και από εκεί αρχίζει η αμαρτία. Ποιος τον είδε όμως τον Δαβίδη να αμαρτάνει? Κανείς. Είδαν όμως να τον τιμωρεί ο Θεός. Βέβαια, μόνο σε έναν προφήτη από αυτούς τους πολλούς που πάντοτε είχε ο Ισραήλ απεκάλυψε ο Θεός την αμαρτία του Δαβίδ και πήγε, του είπε μια ιστορία, άρχισε μια ιστορία, του λέει βασιλιά θα σου πω μια ιστορία, και όπως λοιπόν την έλεγε την ιστορία, μια ιστορία αδικίας. Ένα λέει είχε μόνο ένα πρόβατο, μια προβατίνα, και του την άρπαξε ένας που είχε πάρα πολλά πρόβατα. Αλήθεια, λέει ο Δαβίδ. Ναι. Αδικία, λέει ο Δαβίδ. Ναι, του λέει η βασιλιά μου, εσύ είσαι ο άδικος που πήρε τη γυναίκα του Ουρίου. Ενώ. Και τρόμαξε ο Δαβίδ. Μόνο λοιπόν ο Δαβίδ γνώριζε την αμαρτία του και ο προφήτης, ο οποίος βεβαίως δεν κάθισε να την φλιαρίσει εις τον λαό, τότε συνέθεσε τον 50ο ψαλμό, τον ψαλμό αυτών της μετανοίας, και λέει σε ένα σημείο, για να δείτε αυτές τις συγκυρίες που τώρα δεν μπορούν να αποκαλυφθούν, αλλά πώς θα αποκαλυφθούν άλλοτε. Σι μόνο ήμαρτον, σε σένα μόνο αμάρτησα. Δεν λέει στη Βυρσαβέ, δεν λέει στον άνδρα της Βυρσαβέ. Γιατί στην πραγματικότητα η αμαρτία, η όποια αμαρτία, αποτείνεται στο Θεό. Αλλά δεν θα κάνουμε ανάλυση του στίχου. Έτσι, παρεπιπτόντως. Και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Το έκανα το πονηρό μπροστά σου. Με βλέπεις. Είσαι πανταχού παρόν. Με βλέπεις. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Για να δικαιωθείς εις τα λόγια σου. Ποια? Ότι είσαι δίκαιος, ό,τι επιφέρεις είσαι δίκαιος. Και στο τέλος, όταν θα με κρίνεις, γιατί αφού αμάρτησα, τότε εσύ θα νικήσεις στην κρίση σου. Γιατί είσαι ο απολύτως δίκαιος.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει οι άνθρωποι θα έχουν μία εσφαλμένη αντίληψη. Θα σας διαβάσω μία μετάφραση που γίνεται. Δεν είναι δική μου η μετάφραση, του μακαρίστου Τρεμπέλα. «Ομολογώ την αμαρτία μου και την δημοσιεύω», λέει ο Δαβίδ, «ώστε όσοι βλέπουν τις τιμωρίες σου σε μένα να μην σε χαρακτηρίζουν άδικο και τέλος να βγεις νικητής σε όσους αγνοούν τα πράγματα και σε επικρίνουν». Αυτό είναι μία μικρογραφιούλα το πως οι συγκυρίες αυτές οι ιστορικές κρύπτονται ως επιτοπλίστων από τα μάτια των ανθρώπων. Ο Θεός κρίνει δίκαια, αλλά θα αποκαλυφθούν καιρό το δέοντι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πριν φύγουμε αγαπητοί μου από τον κόσμο αυτόν, να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας, ώστε ό,τι ομολογείται από τις αμαρτίες μας, αυτό σβήνει. Αυτό σβήνει. Δεν το βλέπει πια ο Θεός. Δηλαδή, συγχωρήθηκε. Και αν κάποτε οι άνθρωποι βλέπουν τι υποφέρομαι, να λέμε, φερυπίν, είμαστε παιδιά και βασανίσαμε τους γονείς μας. Δεν ξέρω, κι εγώ καλό παιδί ήμουνα, μικρός. Βασάνισα όμως τους γονείς μου. Βασάνισα, βέβαια, σίγουρα. Θυμάμαι τόσα και τόσα. Που φώναζε η μάνα μου, φώναζε ο πατέρας μου. Κι ήμουνα καλό παιδί. Τώρα δεν διαφημίζουμε, αλλά απλώς σας το λέγω. Παρά τα αυτά τους βασάνισα πολλές φορές. Με ό,τι δυστροπίες και δυσκολίες μπορεί να έχει ένα παιδί. Όμως, όταν θα γίνω πατέρας αύριο και μου κάνουν τα ίδια τα παιδιά μου, θα κάθομαι και θα λέω, πω τα παιδιά μου, δύσκολα, τούτα εκείνα. Σε μερικούς το λέγω, σε μερικούς δεν το λέγω. Για λόγους λεπτότητας, να μην πληγώσω. Εσύ στη μάνα σου και στον πατέρα σου τι έκανες? Για θυμίσου. Και τώρα αυτά που σου κάνουν τα παιδιά σου δεν είναι παρά τα παιδιά σου πιστό αντίγραφο της δικής σου στους γονείς σου συμπεριφορά. Κάποιος με πήρε, σύμπαν, μου μίλησε και μου έλεγε, ξέρω, τα παιδιά του ήθελα να του το πω αυτό. Εσύ ποιος ήσουνα, που τον ξέρω από μικρό παιδάκι από το δημοτικό, εσύ ποιος ήσουνα, Γιάννη Κώστα Πέτρο, εσύ ποιος ήσουν? Δεν του το είπα. Έτσι αγαπητοί μου, ο Θεός είναι δίκαιος, είναι δίκαιος. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό. Δεν μπορούμε, γιατί βλέπουμε επιφανειακά. Προχωρούμε όμως. Τι είναι εκείνο που θα υπερνικήσει μέσα μας του εάν ο Θεός είναι δίκαιος ή άδικος? Για να μπορούμε να δούμε δηλαδή το Θεό ότι είναι απολύτως δίκαιος, μόνο δύο πράγματα: η πίστη και η αγάπη. Μόνο η πίστη και η αγάπη υπερπηδά αυτό το πελώριο εμπόδιο που λέγεται ιστορία, και διακρίνουμε εκείνο που οπωσδήποτε θα διακρίναμε μετά το τέλος της ιστορίας. Όταν μου δώσει ο Θεός μια τιμωρία, δεν ξέρω γιατί, ύστερα υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν και τα παθήματα του Σταυρού, μην το ξεχνούμε. Δεν σημαίνει ότι πάντα αμαρτήσαμε και μας τιμωρεί ο Θεός. Μην το ξεχνούμε, μην το ξεχνούμε. Είναι τα παθήματα του Σταυρού. Ο Χριστός αμάρτησε και σταυρώθηκε. Έτσι δεν είναι όλα εξ αμαρτιών, αλλά όλα είναι, αλλά είναι και στοιχεία που συνιστούν το σταυρικό νόημα της πίστεως. Μην το ξεχνούμε αυτό. Έτσι όμως, όταν εγώ πω ως δεδομένον ότι ο Θεός είναι δίκαιος, και θα το πω πότε? Όταν πιστεύω και αγαπώ το Θεό. Τι έκανα? Υπερεπίδησα αυτό το τρομακτικό εμπόδιο που λέγεται ιστορία. Έτσι βλέπετε ποια είναι τα κατορθώματα της πίστης και της αγάπης στο Θεό. Γεύεσαι δηλαδή τη βασιλεία του Θεού πριν από τη βασιλεία του Θεού, όπως ακριβώς χαίρεις με την ελπίδα πριν έλθουν τα πράγματα.
λέει ο Απόστολος Παύλος, τι ελπίδι χαίροντες. Χαίρεις, χαίρεσαι πριν από τη χαρά. Έχεις χαρά πριν από τη χαρά. Και γι' αυτό ο πιστός οφείλει να αισθάνεται και να λέγει στην καθημερινότητα των πραγμάτων ότι ο Θεός είναι Άγιος και δίκαιος. Και όπως λέγει ο 10ος ψαλμός, ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν. Ευθύτητας είδεν το πρόσωπον αυτού. Βλέπει ευθύτητες το πρόσωπό του και είναι δίκαιος. Δεν είναι όπως ο δικαστής που έχει ανάγκη από τους μάρτυρες και παρισφρίουν οι ψευδομάρτυρες ή έχουμε ψευδείς όρκους. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από αυτά. Είδε ευθύτητας το πρόσωπον αυτού. Βλέπει σωστά και συνεπώς επειδή είναι δίκαιος και έτσι αγαπά και την δικαιοσύνη, τας δικαιοσύνας. Και ακόμη ότι απόλυτος δίκαιος είναι μόνος ο Θεός, αυτό πρέπει να το λέμε πάντοτε, και ο κάθε άνθρωπος, το λέει η Γραφή, ψεύστης και άδικος. Το λέει η Γραφή. Πας άνθρωπος ψεύστης. Έτσι λέει η Γραφή. Ας δούμε και το άλλο ημιστήχιο, αγαπητοί μου. Και ούτε στην άλλος πλην αυτού δεν υπάρχει άλλος εκτός από τον Κύριον, τον Θεόν, τον έναν Θεόν, τον αληθινό Θεό. Είπαμε στην αρχή του χωρίου ότι αυτό εκφράζει, αυτό το δεύτερο ημιστήχιο εκφράζει την απόλυτη μονοθεία. Γράφει ο Ισαΐας και μνήστητε τα πρώτα από του αιώνος ότι εγώ είμαι ο Θεός και ούτε στην έτη πλήνε μου, είναι στο 46ο κεφάλαιο. Θυμηθείτε, λέγει, την πρωτινή σας ιστορία, την από του αιώνος, ότι εγώ είμαι ο μόνος Θεός, δεν υπάρχει άλλο έξω από μένα. Και ακόμη στο 45ο κεφάλαιο του Ισαΐου λέγει ο Θεός, τότε ανηγγέλει ημίν, σημειώνει εδώ ο προφήτης, τότε αναγγέλθηκε σε εσάς εγώ ο Θεός και ούτε στην άλλος πλήνε μου, δεν υπάρχει άλλος Θεός έξω από μένα, δίκαιος και σωτήρ ούτε στην πάραξε μου. Δίκαιος και σωτήρες, δεν υπάρχει άλλος έξω από μένα. Έτσι ο Θεός διαρκώς τονίζει στο λαό του ότι υπάρχει ένας μόνος Θεός, αυτός ο Θεός των πατέρων σου, να λέγει ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Γιατί? Διότι ο λαός του Ισραήλ περιεστιχίζεται από πολλούς λαούς που ήσαν πολυθεϊστές. Πολλές φορές λέγει ο Θεός στον παρασυρημένο λαό του, δυστυχώς παρησύρετο, με τρόπο κάποτε και δεικτικόν, το δει με ήττα, λίγο ηρωνικόν, α, εσείς με εγκαταλείψατε, επήγατε και λατρεύσατε τους θεούς των γύρω λαών και τώρα που βρίσκεστε σε πολεμικά δεινά, σας χτυπούν οι εχθροί σας, για να δούμε, λέει ο Θεός, θα έλθουν οι θεοί που πίστεψες να σε σώσουν. Ναι, κοροϊδεύει ο Θεός, αν επιτρέπετε να το πω, κοροϊδεύει ο Θεός. Για να δούμε, θα έρθουν οι θεοί να σε σώσουν. Όπως θα λέγαμε με εκείνον που ασχολείται με τη μαγεία κλπ. 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 Και νομίζει ότι, για να δούμε τώρα, θα έρθουν οι δαίμονες να σε βοηθήσουν. Μα αν είναι δυνατό, θα περιοριστούμε σε κάτι μόνο λίγο σε αυτό το χωρίο, για να μην επεκταθούμε περισσότερο σήμερα στην πράξη. Αλλά δυστυχώς και στη θεωρία
Οι χριστιανοί μας μεταπηδούν από Θεό σε Θεό, εγκατελείπονται στον αληθινό Θεό. Από Θεό σε Θεό, τα θήκα τα γράφω μικρά. Δυστυχώς στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας, εκατοντάδες, το ακούσατε καλά, εκατοντάδες, 5-6 εκατοντάδες είναι, ανατολικές θρησκείες δρούν σήμερα στη χώρα μας. Πώς και γιατί να είναι τόσες εκατοντάδες? Γιατί βρίσκουν έδαφος να υπάρχουν. Και γιατί βρίσκουν έδαφος? Γιατί οι Έλληνες χριστιανοί μας μεταπηδούν από εδώ σε εκεί να βρουν κάποιο Θεό, να πιστέψουν, να βρουν τάχα την αλήθεια και να στηριχθούν σε αυτή και να πάρουν πληροφορίες δια το μέλλον. Είναι δυστυχώς τρομερό να πορείες άξιον πως οι χριστιανοί μας αφήνουν τον αληθινό Θεό και λατρεύουν αυτούς τους αλλοτρίους ψευδείς θεούς ή θρησκευτικά, περίεργα θρησκευτικά συστήματα. Αλλά θα το δει κανείς, διαβάστε Παλαιά Διαθήκη, η όλη η γραμμή του Ισραήλ ήτανε φεύγω από το Θεό και πάω στους άλλους θεούς, φεύγω. Οι προφήτες όταν φωνάζουν, βέβαια για πολλά πράγματα φωνάζουν, κυριότατα όμως για την ειδωλολατρία. Μία κυρία, θα λέγαμε, θρησκεία, δεν σας είναι άγνωστη, είναι μερικά χρόνια τώρα, αλλά δυστυχώς υπάρχει και στην Ελλάδα και υπηρετεί μάλιστα ως σπουδαίων πρόσωπων αυτήν την καινούργια θρησκεία, ένας Λαϊσαίος. Γνωρίζω το όνομά του, έχει δημοσιευθεί, θα μπορούσα να το πω αφού είναι δημοσιευμένο, αλλά ας μην το πω. Ο άνθρωπος αυτός υπηρετεί τη θρησκεία του λεγόμενου Μον, αυτού του Νότιο Κορεάτη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, άστε τι έχει στη διάθεσή του, τις περισσότερες εφημερίδες της Αμερικής τις έχει αυτός και επηρεάζει αναλόγως και αναλόγως. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός διακήρυξε τον εαυτό του Μεσσία. Το ακούσατε? Μεσσία. Είναι η ψευδομεσσία του αιώνος τούτου. Ο αυτός τύπος, τελευταία ίσως, το πρώτο τελευταίο τεύχος, αναφέρεται στον Μον και τις ενέργειές του και τις δραστηριότητές του και σε ονόματα και το όνομα του Λαϊσαίου συμπολίτη μας. Είναι θλιβερό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δείχνουν ότι πια εμείς οι Έλληνες δυστυχώς ξεφεύγουμε. Εμείς ξεφεύγουμε, αλλά έχουμε και πολλούς καλούς χριστιανούς μας, οι οποίοι βέβαια δεν καταφεύγουν σε αυτές τις θρησκείες γιατί πρόκειται περί χονδρικών πραγμάτων. Ασφαλώς. Αλλά διατηρούμε όμως ένα δίπορτον. Όπως ακριβώς ήταν τότε στο Βόρειο Βασίλειο που οι Εβραίοι βέβαια υποτίθεται ότι πίστευαν στον αληθινό Θεό, αλλά πίστευαν όμως και στο Βάαλ που είχε εισαγάγει εκείνη η φοβερή γυναίκα, η βασίλισσα η Ιεζάβελ, που είχε εκείνον τον ταλέπορο Αχάβ σύζυγο, που ήταν άνθρωπος παραλυμένης βουλήσεως. Αυτή κυβερνούσε. Έτσι λοιπόν ο λαός το είχε δίπορτο. Γι' αυτό τους είπε ο προφήτης Ηλίας, έως πότε χολανείτε επαμφωτέραστε σιγμίες, πότε θα κουτσένετε λέει από εδώ και πότε θα κουτσένετε από εκεί. Επιτέλους, εάν είναι αληθινός ο Θεός, αυτό θα λατρέψετε. Εάν είναι αληθινός ο Βάαλ, αυτό θα λατρέψετε. Γι' αυτό και έκανε εκείνη τη θυσία επάνω στο Καρμήλιον όρος, για να δείξει και αποδείξει στο λαό του Θεού ότι βεβαίως μόνον ο Θεός των πατέρων των είναι ο Θεός αληθινός. Λοιπόν, εμείς ομοίως οι καλοί μας χριστιανοί το έχουμε και λίγο δίπορτο. Αν τα ακούσατε πως μπορούμε να το έχουμε δίπορτο, ακούσατε. Πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν και στην τύχη,
Το τάφ κεφαλαίων. Τύχη, η τύχη της τύχης. Πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν και στο διάβολο. Πηγαίνουν στα μάγια, πηγαίνουν στα ξόρκια, πηγαίνουν στον πνευματισμό, αλλά κάνουν και σπονδί εις την Θεά. Τύχη. Μου είχε κάνει εντύπωση από πολλά χρόνια, δεν μπόρεσα να μάθω γιατί, όλα τα πτυχία που δίνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών τουλάχιστον, λέγει, αρχίζει καλή τύχη, δοτική είναι το καλή τύχη, όλα δοτικές είναι αυτά, ξέρω εγώ, ο τάδε, η τάδε, ξέρω εγώ, πήρε το πτυχίο με βαθμό τόσο. Αγαθή τύχη, αγαθή τύχη. Και τι γράφουν αυτό, είναι πάρα καλά. Σε ένα, ξέρω εγώ, κράτος, χριστιανικό. Τι γυρεύει αυτό το αγαθή, θέλω να λέω δοτικές είναι, αγαθή τύχη. Όσοι έχετε πάρει πτυχίο, κοιτάξτε, θα το δείτε αυτό, το οποίο πιθανώς μέχρι τώρα να μην είχατε προσέξει. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Δεν είναι σωστά πράγματα. Ακούστε πως το λέει ο Θεός αυτό στο 65ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Λέει, «Ημείς δε οι εγκαταλειπώντες με και επιλανθανόμενοι το όρος του Αγιών μου», εννοεί τη Σιών, εννοεί το ναό, «σείς που με εγκαταλείψατε και με ξεχάσατε και την αληθινή μου λατρεία εξεχάσατε», αυτό εννοεί το όρος του Αγιών μου, τη Σιών δηλαδή, «και ετοιμάζοντες το δαιμονείο τράπεζαν». Κατά κυριολεξία, η τράπεζα του δαίμονος, κατά κυριολεξία, είναι ο πνευματισμός. «Και πληρούντες τι τύχη ταφ κεφαλαίων». Κέρασμα, εγώ παραδώσω ημάς εις μάχεραν, πάντες εν σφαγή πεσίστε. Τι θα πει αυτό, «και πληρούντες τι τύχη κέρασμα, σεις που προσφέρετε σπονδί εις την θεάν τύχη». Σε πάρα πολλά τέτοια καταστήματα, προπό και λοιπά και λοιπά, υπάρχει καμιά επιγραφή, η θεά τύχη, καμιά εικόνα, κάτι, η θεά τύχη, η οποία είναι τυφλή υποτίθεται και λοιπά. Λέω πιο περισσότερα. Βλέπετε, πεσίστε, λέει, πεσίστε, επάντες εν σφαγή. Γιατί προσφέρετε τούτα και εκείνα στους δαίμονες και ακόμα πιστεύετε στην τύχη. Τι άλλο να πω, αγαπητοί, κάποτε πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν πρέπει να παλινδρομούμε πότε στο Θεό και πότε στα δαιμονικά στοιχεία. Η Γραφή αποκαλεί το Θεό ζηλωτή. Το λέει πολύ συχνά αυτό η Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη. Εγώ Θεός ζηλωτής, κατά λέξη θα πει, εγώ Θεός ζηλιάρης. Τι θέλει εδώ να πει ο Θεός, θέλει να εκφράσει. Δεν πάσχει από Θεός από κανένα πάθος, όπως η ζήλια. Ο Θεός είναι απαθής. Είναι μία, θα λέγαμε, ανθρωποπαθής έκφραση, για να δείξει την αποκλειστικότητα της λατρείας που ζητάει ο Θεός από τους ανθρώπους. Την αποκλειστικότητα, μην τρέχεις άλλους θεούς, μην πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό σημειώνει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, «Ή δοκείτε ή νομίζετε ότι κενός», κούφια η Γραφή λέγει, δηλαδή μάταια, ότι μάταια γράφει η Γραφή, «προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα ο κατόκισεν εν ημίν». Είναι στο τέταρτο κεφάλαιο, στον πέμπτο στίχο. Τι σημαίνει αυτό? «Ή νομίζετε», λέει, «ότι τσάμπα, χωρίς λόγο, το πνεύμα το Άγιον», δεν το φέραμε το πνεύμα το Άγιον με την βάπτισή μας, με την είσοδό μας στην Εκκλησία? «Ή νομίζετε λοιπόν ότι το πνεύμα το Άγιον που έχετε πάρει επιποθεί προς φθόνον», ότι δηλαδή αν δει ότι εκεί που πήγε σε έναν πιστό, ο πιστός κοιτάζει κάτι άλλο έξω από το Θεό, τότε το Πνεύμα του Άγιον τι κάνει? Φθονεί. Προσέξτε με, τη λέξη φθονώ θα την έβαζα εντός εισαγωγικών. Το «ο Θεός είναι απαθής» είναι, θα πω δεύτερη φορά, ανθρωποπαθής εκφράσεις. Δεν θέλει το Πνεύμα του Άγιον που κατοικεί μέσα μας,
να ερωτοτροπούμε με ψευδείς δαιμονικούς θεούς. Δεν το θέλει, μας εκδικείται. Και η καλύτερα, η φοβεροτέρα εκδίκηση που θα μπορούσε να μας κάνει θα ήταν να μας εγκαταλείψει, να μην μένει πια σε μας. Το ακούσατε, να μας εγκαταλείψει. Και όταν κανείς εγκαταληφθεί από το Πνεύμα του Θεού, δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερη τιμωρία από αυτή. Και επειδή ερωτοτροπεί ο άνθρωπος με ξένες θεότητες, θεωρείται, γι' αυτό η εικόνα του μυστηρίου, η εικόνα του μυστηρίου ενώσεως Θεού και Εκκλησίας, η εικόνα είναι το μυστήριο του γάμου. Όταν εσύ, κυρία μου, πηγαίνεις με τον σύζυγό σου, βγαίνετε έξω και αρχίζεις να βλέπεις τον ένα και τον άλλον, κάποια στιγμή δεν θα προκαλέσεις τη ζήλια του ανδρός σου? Και αντίστροφα, θα προκαλέσεις τη ζήλια του συντρόφου σου. Αυτή την εικόνα παίρνει ο Θεός, διότι η Εκκλησία είναι η νύμφη και ο Κύριος είναι ο νυμφίος. Δεν λέμε ο νυμφίος της Εκκλησίας. Και στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η Εκκλησία του Ισραήλ, η νύμφη, και νυμφίος ήτο ο Θεός, ο Κύριος του Ισραήλ. Το ίδιο πρόσωπο πάλι είναι. Αλλά για αυτή την περίπτωση, έτσι προκαλείς το Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός είπε την εποχή του ότι ανήκαν σε αυτήν μυχοί και μιχαλίδες. Η γενναία, λέει, αυτή είναι γεμάτη από μυχούς και μιχαλίδες. Τι θα πιστεύατε? Θα πιστεύατε ότι ήταν πράγματι μυχοί και μιχαλίδες? Όχι. Αλλά ήταν ένας λαός στην εποχή εκείνη ξεστρατισμένος, ο οποίος λαός ερωτοτροπούσε με τα είδωλα και με την ειδωλολατρία. Γι' αυτό αποκαλεί την γενεά του ο Κύριος μυχοί και μιχαλίδες, δηλαδή που αφήνετε τον αληθινό Θεό και έχετε στραφεί προς πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα θέλει. Και έτσι θα λέγαμε ακόμη, αγαπητοί μου, αν ο Κύριος ήταν στην εποχή μας και έβλεπε τι ξεστράτημα έχει ο λαός του, φοβερό ξεστράτημα, τι θα έλεγε? Θα μας αποκαλούσε καταπλησμονήν λαός ότι είμεθα μυχή και μιχαλίδες? Όχι. Θα νίκομαι εις τον Κύριον. Δεν θα προκαλούμε το Πνεύμα του Θεού που έχουμε μέσα μας, και θα μένουμε μόνον εις τον Κύριον, και θα αρνούμεθα κάθε δαιμονική πρόσκληση που θα μας γίνεται για να εγκαταλείψουμε τον Κύριον, προσκολλημένοι μόνοι εις τον Κύριον.